Η Άντα Νικολουδάκη είναι και αφεντικό και εργάτης. Πριν από 20 ημέρες ανέλαβε καθήκοντα διευθύντρια στα ιατρία του παιδί στο Ρέθυμνο, όμως εξακολουθεί να είναι και η μοναδική οδοντίατρος της δομής, αφού σε συνεργασία με τον οδοντοτεχνίτη Μάρκο Σταματογιαννάκη εξυπηρετούν τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου σε όλα όσα αφορούν τις τεχνητές οδοντοστοιχίες, γέμισμα, τρόχισμα, προσθήκες. Έρχονται και από τα Χανιά, έρχονται και από το Ρέθυμνο. Με ένα οδοντίατρο βέβαια και ένα οδοντοτεχνίτη. Κάνουν οι άνθρωποι υπομονή, τους τα έχουμε πει κιόλας, τι μπορούν άλλο να κάνουν πια. Και προσπαθούμε, πραγματικά προσπαθούμε, να μην αφήσουμε κανέναν που να μην εξυπηρετηθεί. Απλά θέλει λίγο περισσότερο υπομονή από το κανονικό, γιατί με δύο άτομα για δύο νομούς, όλα τα ταμεία, όπως σου λέω, καταλαβαίνετε. Μόλις 5 γιατροί απασχολούνται στο παιδί Ρεθύμνου. Οδοντίατρος, χειρουργός, πνευμονολόγος, παθολόγος, ακτινολόγος. Στερείται όμως βασικές ειδικότητες όπως καρδιολόγος, παιδίατρος και νευρολόγος. Η ειρωνία είναι ότι ενώ υπάρχει ο εργαστηριακός εξοπλισμός, λείπει ο μικροβιολόγος και ενώ υπάρχει ακτινολόγος, απασχολείται στο νοσοκομείο γιατί έχει υποστεί βλάβη ο ακτινολογικός εξοπλισμός του παιδί. Καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε όλα τα ταμεία. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΙ, δικό μας, δικηγόρων. Και πιστέψτε με, έρχονται όλοι από όλα τα ταμεία, γιατί λόγω της κακής συγκυρίας, ενώ παλιά ας πούμε ήταν λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα, τώρα έρχονται όλοι. Όσο για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ γιατρού στο Ρέθυμνο είναι μόλις 4 και μαζί με τους 5 του παιδί καλούνται να επομισθούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πληθυσμού άνω των 100.000 ανθρώπων, δεδομένου ότι εξυπηρετούν εν μέρη και τον γειτονικό νομό. Και οι γιατροί ίδιοι ίσως μια μερίδα να μην το προτιμούν. Δημιουργούν τώρα τις ελλείψεις. Άγνωστο παραμένει και τι θα γίνει με την μεταστέγαση της δομής που καταβάλει ενίκιο που αγγίζει τα 6.000 ευρώ το μήνα στο Δήμο Ρεθύμνου.